Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 και είναι η εκπομπή Newsroom με θέματα της επικαιρότητας όπως διαμορφώθηκαν στην κοινότητα του Omnia TV. Τα θέματα μας για απόψε είναι η προφυλάκηση των δραστών της ρατσιστικής δολοφονίας του Σαχτζάτ Λουκμάν, το βίντεο από το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 19 Ιανουαρίου, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, οι περίεργες δίδυμες αστυνομικές επιχειρήσεις το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου στην πλατεία Εξαρχείων και με αφορμή την παρολίγων βομβιστική επίθεση στο The Mall Athens, την ανάσυρση του θέματος των αυθαιρεσιών που έχουν γίνει επί σειρά ετών με πολιτική κάλυψη για την ανέγερση αυτού του κτηρίου. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Κρίθηκαν την Κυριακή το πρωί μετά την απολογία τους στον ανακριτή ως προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες για την δολοφονία του 27χρονου Σαχτζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα. Οι δύο δράστες κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή και ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν συμπεριληφθεί και τα ρατσιστικά κίνητρα στο κατηγορητήριο, παρόλο που στα σπίτια τους βρέθηκαν προεκλογικά φυλάδια της Χρυσής Αυγής και οπλισμός που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τις ομάδες μελών της κατά τις εξορμήσεις τους εναντίον μεταναστών και Ρωμά σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου, πάμε στο επόμενο θέμα μας, πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα και συναυλία στην πλατεία Συντάγματος μετά από κάλεσμα που είχε δημοσιευθεί από οργανώσεις της αριστεράς, κυρίως από την Ανταρσία και με τη στήριξη και κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το Left.gr. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν κατά εκτιμήσεις περίπου 10.000 κόσμος, ενώ αμέσως μετά την πορεία στις 4 η ώρα ξεκίνησε συναυλία στην πλατεία Συντάγματος με τη συμμετοχή διαφόρων καλλιτεχνών.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κατασταλτικό αυτή τη φορά, και αφορά στις δίδυμες περίεργες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες διεξήχθησαν στην πλατεία Εξαρχείων το βράδυ της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου και του Σαββάτου 19 Ιανουαρίου. Να δούμε το βίντεο από την Παρασκευή, από το βράδυ της Παρασκευής, όπου, το οποίο τραβήχτηκε από μία κοπέλα με το κινητό της τηλέφωνο, η οποία μάλιστα, όπως θα δείτε, απειλήθηκε και μάλιστα προσήχθη, νομίζω, τελικά, επειδή και μόνο ενοχλούνταν το όργανο από το ότι τραβούσε βίντεο. Είδαμε τον τρόπο της προσαγωγής της κοπέλας που τραβούσε το βίντεο. Την επόμενη βραδιά, βέβαια, όπως γίνεται κατανοητό απολύτως από το, και από αυτό το βίντεο και της Παρασκευής, αυτό είναι της Παρασκευής που είδαμε, δεν γίνονταν κάποιο είδους επεισόδια στην πλατεία Εξαρχείων, απλώς μια ξαφνική επιδρομή έτσι, μηχανοκίνητων ομάδων Δέλτα, κατά κύριο λόγο, συνοδευόμενα και από κάποιους Δίας και Ζήτα και δημιουργίες των ΜΑΤ από γύρω δρόμους. Να δούμε και την επόμενη μέρα, το Σάββατο, το βράδυ του Σαββάτου, που πάλι ήταν γεμάτη κόσμο η πλατεία Εξαρχείων, ως ήθιστε. Πάλι μηχανοκίνητες αστυνομικές δυνάμεις κατέκλυσαν ουσιαστικά την πλατεία και ξεκίνησαν τις ομαδικές προσαγωγές, τις οποίες καταφέραμε να γράψουμε σε βίντεο. Ασφαλείται σήμερα. Προσαγωγές είναι, ναι. Γράψε. Πήγαινε, γράψε. Ένας, δύο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Μ' ακούς? Έχει κι άλλους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις.
Πέντε άτομα. Άλλα πέντε άτομα είναι. Άλλη ομάδα. Ναι. Εκεί, τα παιδιά εδώ μπροστά. Οι προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν έτσι τελείως στο σωρό εκείνο το βράδυ ήταν το βράδυ του Σαββάτου, που, από το οποίο είναι το βίντεο που είδαμε. Έφτασαν τις 22 περίπου, οι 3 ή 4 εκ των οποίων προσαχθέντων ήταν ανήλικοι, και μάλιστα με ψυχολογικό εκβιασμό απαιτήθηκε να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, λέγοντάς τους έλεγαν οι αστυνομικοί ότι αν δεν δώσετε δακτυλικά αποτυπώματα θα σας συλλάβουμε και θα μείνετε μέσα. Άγνωστο βέβαια για ποιος είναι ο ακριβής σχεδιασμός αυτών των επιχειρήσεων, μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι έχει σκοπό την τρομοκράτηση του κόσμου που συνηθίζει να βγαίνει στα εξάρχεια προκειμένου να αδειάσει η πλατεία για να πραγματοποιηθούν άλλου είδους σχεδιασμοί. Να σημειωθεί επίσης ότι οι καθεστωτικοί δημοσιογράφοι και μάλιστα μία πολύ συγκεκριμένη του αστυνομικού ρεπορτάζ, η Νάντια Αλεξίου, μετέδιδε εκείνο το βράδυ ότι γίνονταν επεισόδια στην πλατεία Εξαρχείων από αντιεξουσιαστές, και γι' αυτό επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, για να μαζέψουν τα επεισόδια, τα οποία όμως ουδέποτε έγιναν. Αυτό που ακούστηκε, ακούγεται και στο βίντεο, είναι 6 κρότου λάμψης, τις οποίες ρίχνουν οι αστυνομικοί κατά την υποχώρησή τους από την πλατεία προς τον κόσμο, ο οποίος ήταν συγκεντρωμένος μπροστά στο Kappa Vox, μόνο και μόνο ίσως για να διασφαλίσουν τα νότα τους ή κάτι τέτοιο. Πάντως δεν υπήρξε σίγουρα προηγηθέν επεισόδιο της εισβολής των ομάδων των Δέλτα στην πλατεία Εξαρχείων. Και πάμε στο τελευταίο θέμα μας για σήμερα. Το The Mall Athens ως εστία αυθαιρεσίας. Ένα θέμα το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα με την βομβιστική ενέργεια, η οποία πραγματοποιήθηκε με μια κατσαρόλα κατόπιν προειδοποίησης για εκένωση του χώρου. Παρ' όλα αυτά άφησαν έναν δύο σεκιουριτάδες εκεί να κοιτάνε την κατσαρόλα, τη χύτρα συγγνώμη, και ως εκ τούτου να τραυματιστούν ελαφρά, να να διακομιστούν στο νοσοκομείο και να αφαιθούν αμέσως μετά, να τους δοθεί εξιτήριο. Ωστόσο, το The Mall χτίστηκε στα πλαίσια της Ολυμπιακής Ανάπτυξης. Διαβάζω τα σχετικά στοιχεία από το πολύ καλό άρθρο, για άλλη μια φορά, του Jungle Report, το οποίο μπορείτε να βρείτε αναδημοσιευμένο και στο Omnia TV. Με τον νόμο περί Ολυμπιακής Φιλοξενίας το 2001 του τότε Υπουργού Πεχοδέ Κώστα Λαλιώτη, προβλεπόταν ο καθορισμός ορίων του χωριού τύπου στο Μαρούσι για τη φιλοξενία 5.000 δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο, με σκοπό φυσικά την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με τον νόμο, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η περιοχή θα λειτουργούσε ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές ως χώροι αμυγούς κατοικίας. Στο σχέδιο αυτό εντάσσονταν 43 στρέμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η συμφωνία του Δήμου Αμαρουσίου με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας προέβλεπε ότι για την παραχώρηση των 43 στρεμμάτων από τον ΟΕΚ στο Δήμο θα γινόταν εμπορικό κέντρο 16.000 τετραγωνικών μέτρων, 16 στρεμμάτων, έκταση 16 στρεμμάτων δηλαδή, και γραφεία 12.000 τετραγωνικών μέτρων για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Αυτά ουδέποτε έγιναν, γιατί όταν ανέλαβε η Lambda Developments του ομίλου Λάτσι, η συμφωνία αλλάχτηκε και στα 43 στρέμματα τα οποία προορίζονταν για να χτιστούν αυτά τα ανταποδοτικά προς τον ΟΕΚ, χτίστηκε το Μολ.
Υπήρξαν προσφυγές εναντίον της απόφασης του Δήμου για κατασκευή του χωριού τύπου, διότι οι εκτάσεις αυτές βάσει νόμου δεν διέθεταν τον απαραίτητο συντελεστή δόμησης. Το αποτέλεσμα ήταν τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας να παγώσει τον διαγωνισμό. Η επόμενη υπουργός Πεχοδέ το 2002, η Βάσο Παπανδρέου, φρόντισε αμέσως να φέρει νέο νόμο και τροπολογία που να εντάσει τα συγκεκριμένα αυτά 43 στρέμματα στο χωριό τύπου και να αλλάξει το συντελεστή δόμησης από 1 στο 2, δηλαδή να αυξήσει τον επιτρεπόμενο χώρο που προς δόμηση. Με αυτόν τον νόμο το The Mall μπορούσε να φτάσει πια τα 75.000 τετραγωνικά μέτρα. Και φυσικά με την παράλληλα με όλα αυτά, με τις νομοθετικές αυτές πράξεις, γίνεται και η ανάθεση της κατασκευής του έργου στην πλειοδότρια εταιρεία Lambda Developments του ομίλου Λάτσι. Η Lambda, με το που ανέλαβε το έργο, δεσμεύτηκε ψευδώς πως θα φτιάξει πρώτον κέντρο πολλαπλών εμπορικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων που θα κατακλείσουν το χωριό τύπου. Και δεύτερο, ενιαίο πάρκο 80 στρεμμάτων που δημιουργείται εξ ολοκλήρου και διαμορφώνει πνεύμονα πρασίνου. Η σχετική ανακοίνωση μάλιστα υπάρχει ακόμα στην ιστοσελίδα της. Πολίτες από το Μαρούσι κάνουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του διαγωνισμού βάσει του οποίου ανατέθηκε το έργο στην εταιρεία του Λάτσι. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει την προσφυγή και παγώνει για άλλη μια φορά τα έργα του The Mall. Ακολουθεί η αγωγή του Δήμου Αμαρουσίου κατά των 11 που είχαν προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα και το δικαστήριο ακυρώνει τα ασφαλιστικά μέτρα για λόγους εθνικού συμφέροντος. Είναι η εποχή της νέας μεγάλης ιδέας των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα έργα ξεκινούν με άδειες εξκαφής και οικοδομής που παραχώρησε το ΙΠΕΧΟΔΕ στην εταιρεία του Λάτσι. Μισό χρόνο αργότερα βγαίνει απόφαση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε αλλά διέρευσε, κατά την οποία η κατασκευή του έργου παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος Προστασία του Περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι νόμοι Λαλιώτη και Παπανδρέου, αλλά και η οικοδομική άδεια που παραχωρήθηκε στη Lambda Development, αυτομάτως ακυρώνονταν. Παρά την απόφαση όμως, οι εργασίες συνεχίζονταν λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Η εταιρεία Λάτσι προστατευόταν πολύ καλά από την κυβέρνηση τότε ΠΑΣΟΚ, που η εισαγγελία δεν τολμούσε βάσει αυτής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας να κινηθεί εναντίον της. Η εισαγγελία ζητούσε από την αστυνομία να επέμβει για να σταματήσουν οι εργασίες. Η αστυνομία παρέμενε στη θέση της, επικαλούμενη οδηγία υπηρεσίας του ΙΠΕΧΟΔΕ να μην σταματήσει το έργο. Στη συνέχεια αρνούνταν και οι ίδιοι οι εισαγγελείς να πράξουν τα δέοντα για να το σταματήσουν. Και αμέσως μετά μπαίνει στο παιχνίδι ένας διακεκριμένος συνταγματολόγος, ένας έγκριτος νομικός, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τότε υπουργός πολιτισμού. Στην αρχή, όταν ανέλαβε τα καθηκοντά του, δήλωνε πως θα συμμορφωθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μερικούς μήνες μετά βάζει μια ρύθμιση στον νόμο περί Ολυμπιακής Προετοιμασίας, με την οποία εξουδετερώνεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκανε μια μικροαλλαγή στο εμβαδόν της δομήσιμης επιφάνειας του εμπορικού κέντρου, επέκτηνε το χώρο για την χρήση γραφείων και έκανε τέτοιου είδους αλλαγές στο συγκεκριμένο νόμο, που ουσιαστικά του έδωσε χαρακτήρα νομοθετημένης οικοδομικής άδειας. Πράγμα που σημαίνει ότι ο νόμος αυτός δεν υπόκειτο σε υπουργική απόφαση για να εφαρμοστεί και άρα δεν μπορούσε να γίνει γι' αυτόν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τελικά οι εργασίες για το δήθεν Ολυμπιακό ακίνητο, που τελικά δεν ήταν καθόλου Ολυμπιακό ακίνητο, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως Ολυμπιακό ακίνητο, του The Mall, τελείωσαν μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, εγκαινιάστηκε σχεδόν 1,5 χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μεταβαΐων και κλάδων από την τότε νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κωστάκη του Καραμανλή.
Αυτά κάποια από τα στοιχεία. Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση του Μολ μπορείτε να βρείτε στο factthemol.gr. Είναι ένα site στο οποίο οι κάτοικοι και φορείς που έχουν αγωνιστεί κατά της ανέγερσης αυτού του παράνομου τέρατος εκεί στην περιοχή έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία όσον αφορά και τα δικονομικά του θέματος και τις πολιτικές λαμογές που έχουν γίνει για να προστατευθούν φυσικά τα συμφέροντα μιας πολύ συγκεκριμένης οικογένειας η οποία έχει και άλλες διασυνδέσεις και με άλλους παραγωγικούς τομείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τράπεζες κτλ. Εδώ να κλείσουμε για απόψε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Στις 10 σήμερα το βράδυ το ύποπτο Μούσι με ένα ακόμα The Barber Shop με το δεύτερο μέρος των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη μεταξύ των οποίων και η υπόθεση Μπακογιάννη αλλά και άλλες. Γεια σας και καλό βράδυ.